καλή χρονιά, με υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας. Να καλώσω και εγώ τον Πρόεδρο, τον Νίκο Δράκα, και όλους τους προσώπους εδώ της Δημοτικής Αρχής των Παρατάξεων. Πιο εύκολο έτσι. Ξέρετε, πολύ καλά τις σπίτες, δεν κάνω να προσκυλήσω ομιλίες ή πολιτικές τοποθετήσεις. Δεν θεωρώ ότι είναι και ο ενδεδειγμένος χώρος, ούτε η μέρα, ούτε η ώρα να κάνουμε έτσι πολύ βαθιστόχαστες τοποθετήσεις. Είναι μέρα ευχών, μέρα αισιοδοξίας. Πρέπει να μας αισιοδοξούν. Καλά τα είπε ο Πρόεδρος. Συμφωνώ μαζί του ότι τα προβλήματα των εργαζομένων θα παραμείνουν και τα επόμενα χρόνια. Δεν έχει σημασία ποια κυβέρνηση θα είναι, η Α, η Β, η Γ. Οι εργαζόμενοι θα έχουν προβλήματα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αγωνίζονται, πρέπει να διεκδικούν. Έτσι μεγάλωσα και εγώ. Αυτό έχω μάθει και έτσι πρέπει να κάνετε. Πάμε στο Δήμο Πειραιά τώρα. Ξέρετε πολύ καλά, λέω κάθε χρονιά, ότι είμαστε όλοι μαζί. Και στα καλά είμαστε μαζί και στα άσχημα είμαστε μαζί. Στις επιτυχίες τις πιστωνόμαστε όλοι μαζί, τις καθυστερήσεις, τις ολιγορίες και αυτές όμως κρυνόμαστε όλοι μαζί. Δεν είναι ένα πρόσωπο ο Δήμος, δεν είναι κάθε Δήμαρχος, δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που είναι φυσικό ο Δήμαρχος, που έχει μια πακέτα, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι παρατάξεις και όλοι οι εργαζόμενοι. Νομίζω καταβάλουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί. Πρώτος και εγώ κάνω λάθη. Προφανώς, όποιες αποφάσεις παίρνω και πρωτοβουλίες αναλαμβάνω δεν είναι πάντα σωστές. Ή δεν είναι πάντα σωστό χρόνο. Έτσι και εσείς νομίζω ότι αποκρίνεστε περισσότεροι. Θέλετε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, θέλετε να παράξουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θέλετε οι δημότες, περισσότεροι είστε Κυπριώτες, θέλετε οι δημότες του Πειραιά να βλέπουν ότι όλοι μαζί κάτι αλλάζουμε προς το καλύτερο. Είμαι ευχαριστημένος. Είμαι ευχαριστημένος. Θεωρώ ότι ο Δήμος κάνει βήματα. Θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Φτάνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως νομίζω ότι έχουμε μια έντιμη και ειλικρινή σχέση μεταξύ μας. Σχέσεις σεβασμού και εκτίμησης. Από εκεί πέρα έγινε στο κάθε άτομο και στο κάθε πρόσωπο, είτε είναι δήμαρχος, είτε δήμαρχος, είτε ταλμένος, είτε διευθυντής προϊστάμενος ή απλός υπάλληλος, το πώς εκείνος νιώθει τη δουλειά του, την υποχρέωσή του, τη συνείδησή του, αν θεωρεί ότι είναι εντάξει με τη δουλειά του, εντάξει στις υποχρεώσεις του και ούτω καθεξής. Επαναλαμβάνω, όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Αυτό αφορά και εμένα και τους συνεργάτες μου και όλους. Αυτό που θέλω εγώ, παίρνοντας 9 χρονιά, να καταβάλουμε μια ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Δεν θέλω να κάνω μια προσπάθεια επειδή είναι μια εκλογική χρονιά και μπορεί η Δημοτική Αρχή να πιστωθούμε 5 πράγματα παραπάνω. Και νομίζω ότι δεν έχω δώσει αυτό το στίγμα σε εσάς ούτε στην κοινωνία αυτά τα 4,5 περίπου χρόνια που είμαι Δήμαρχος. Θέλω να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε πιο γρήγορα, γιατί μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορα, να αλλάξουμε προς το καλύτερο πράγματα που υπάρχουν στην πόλη μας. Πράγματα στραβά που είναι στο χέρι μας, γιατί κάποια δεν είναι στο χέρι μας. Το να γίνουν τα δικαστήρια της πόλης δεν είναι στο χέρι μας. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε εμείς, είναι στο χέρι της κεντρικής διοίκησης. Το θέμα του λιμανιού ήταν και παραμένει στο θέμα της κεντρικής διοίκησης. Αλλά την καθημερινότητά μας, τα περισσότερα είναι άμας, έχουμε κόσμο στο ΤΑΠΦΕΤ, τώρα γίνεται χαμός, το πράσινο, οι διάφορες υπηρεσίες, η καθαριότητα, όλα αυτά. Μπορούμε νομίζω να δώσουμε κάτι παραπάνω όλοι μας και πρώτος εγώ, ώστε να έχουμε ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό νομίζω κάθε χρόνο λέω. Αυτή είναι η επιδίωξη, αυτή νομίζω είναι η λογική. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να διαφωνήσει με αυτό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να παράξουμε ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα από το καλό αποτέλεσμα που παράξουμε. Είμαστε ένα Δήμος που είναι πλέον, και ο κ. Πρόεδρος τα ξέρει, περίπου στο 50% της δύναμής του σε σχέση με πριν περίπου 10 χρόνια. Περίπου τώρα δεν είναι ακριβής. Με πολύ λιγότερο κόσμο λοιπόν, με πολύ περισσότερες αρμοδιότητες, με λιγότερα χρήματα. Και θα κλείσω με αυτό που έβαλε ο Πρόεδρος και καλά το έβαλε, είναι η δουλειά του, η υποχρέωσή του και το έχουμε συζητήσει όχι μόνο με αυτό το Σύλλογο και με άλλους, τα θέματα του 12ου και 13ου μισθού. Πρέπει να ξέρετε ότι προφανώς πρέπει να τηρηθούν οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Από εκεί πέρα έχω ξαναπεί στον Πρόεδρο ότι να δούμε και τις δυνατότητες που έχουμε εδώ, γιατί όπως εσείς διεκδικείτε και εμείς θα διεκδικήσουμε την κεντρική διοίκηση. Τα χρήματα τα οποία κόπηκαν όταν καταργήθηκαν, και νομίζω και η κυρία Τράκα, σωστήκατε στο βάζο, θα σας ακούσω και σαν μετά, αλλά οι Δήμοι θα διεκδικήσουμε τα χρήματα αυτά από την κεντρική διοίκηση. Κόπηκαν τότε το 10ο και 13ο μισθό, κόπηκαν και τα χρήματα προς τους Δήμους. Αν αυτά μέσω δικαστικών αποφάσεων και μακάρι σας το εύχομαι τα κερδίσετε, θα πρέπει η κεντρική διοίκηση να δώσει στους Δήμους και δίνει τις άδειες εργαζομένους. Θα τα δούμε. Πρόσφατα πήρα ένα χαρτί από έναν αδερφό σας, όπου μου έβαλε πρόεδρε κάποια νούμερα τα οποία πραγματικά πρέπει να λειτουργήσει και ο Δήμος. Έτσι, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και να μην λέμε άλλα του χρόνου. Αν πρώτο ο Θεός τουλάχιστον είμαι εγώ εδώ του χρόνου. Αλλά μου έβαλε ένα κονδύλιο στα 9,5 εκατομμύρια. Λέω, δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε τώρα προφανώς, αλλά λέω το κονδύλιο που εμένα μου ήρθε υπηρεσιακός ότι αν δικαιωθούν όλοι οι υπάλληλοι όπως διαφαίνεται, όπως εκτιμά ο πρόεδρος, θα πρέπει να καταβάλουμε ένα κονδύλιο 9,5 εκατομμύρια αύριο το πρωί. Προφανώς όχι. Σε ένα βάθος ετών, αλλά πάμε τα δικαστήρια, πότε γίνει η αποφάση, πέτρα. Επαναλαμβάνω, κανείς, τουλάχιστον εγώ για να μην πω κανείς, δεν θα βρεθεί εμπόδιο στο να πάρετε τα χρήματά σας αυτά, στον χρόνο όμως
που θα μπορεί και ο Δήμος να ανταπεξέλθει και να συνεχίσει να λειτουργεί. Και από εκεί πέρα είναι δικό μας θέμα των Δημάρχων να διαμαρτυρηθούμε, να συγκριστούμε με την οποιαδήποτε κεντρική διοίκηση υπάρξει, ώστε να αποκομίσουμε τα χρήματα αυτά. Λοιπόν, ήθελα να το βάλω για να μην θεωρηθεί ότι υπερφεύγω. Έχουμε κάνει ζητήσεις, θα κάνουμε και παραπάνω. Εδώ είμαστε για μια ακόμα φορά καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Αυτό που λέμε στις καυτέρειες τώρα, προσέξτε, είχαμε τε κάνει στην πίτα. Αρχίσαμε εδώ και 20. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να κάτσω. Θα ακούσω τον πρόεδρο να κάτσω μπροστά, γιατί και θέλω και την υποχρέωσή μου. Αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω να κάτσω σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Αν έφερα στον πρόεδρο, έχω ένα πολύ πολύ σημαντικό ραντεβού από το Δήμο στην Αθήνα και δεν θα μπορούσα να κάτσω. Λοιπόν, καλή χρονιά, χρόνια πολλά υγεία σε εσάς. Καλή χρονιά σε όλους μας. Και έχω αισθάνομαι με ειδική χαρά που θα έρθω στον Πειραιά. Διότι εμείς οι Πειραιώτες, όπου και να πάω σε οποιοδήποτε μέρος, πάντα λέω για τον Πειραιά, για το δικό μας το λιμάνι και βέβαια για τον Ολυμπιακό. Γιατί είμαστε και Ολυμπιακοί. Είμαστε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σε μια εποχή όπου εάν θα ανοίξει τηλεόραση μπερδεύεσαι. Διότι τώρα είναι και οι δημοτικές εκλογές και οι εκλογές οι βουλευτικές. Οπότε έχουμε μπερδευτεί ποιοι τα κάνουν καλύτερα και ποιοι δεν τα κάνουν. Το ζητούμενο είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση πέρασε άσχημα. Όλα αυτά τα χρόνια οι εργαζόμενοι, τους πρώτους εργαζόμενους που είτε ήθελαν να τους απολύσουν, είτε θέλανε να τους περικόψουν, είτε την τοπική αυτοδιοίκηση, τα χρήματα της τοπικής αυτοδιοίκησανε, ο στόχος η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν υπήρχε από πουθενά άλλο να κόψει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Έκοβαν μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαστε εδώ και είμαι εδώ το τελευταίο διάστημα μαζί σε αυτό το ταξίδι, χωρίς να λέω πολλά λόγια. Ξέρετε ότι είμαστε η μοναδική ομοσπονδία που έχει υπογράψει συλλογικές συμβάσεις μετά από χρόνια μνημονίων. Είμαστε η ομοσπονδία που φέραμε 8.500 εργαζόμενους με την προκήρυξη που γίνεται και που βέβαια έχει καθυστερήσει υπερβολικά. Και όταν λέω έχει καθυστερήσει υπερβολικά, μπορεί να μπλέξουμε εν ώψη και εκλογών και εν ώψη και εξαγγελιών άλλων κομμάτων ότι θα κυρώσουν από τις προκηρύξεις και η Ομοσπονδία την Παρασκευή Γενικό Συμβούλιο γι' αυτό, διότι αν δεν έρθουν οι 8.500, άρα ανοίγει ο δρόμος ιδιωτικοποιήσεων. Θέλω να είμαι δίκαιος ότι πράγματι στην Ομοσπονδία είναι για πρώτη φορά που μπορούμε να κάνουμε μια δημοτική αρχή, μεγάλη δημοτική αρχή όπως είναι ο Πειραιάς, να μιλάμε με τον Δήμαρχο του Πειραιά, να αισθανόμαστε σιγουριά ότι δεν θα μας χτυπήσει με ιδιωτικοποιήσεις και το έχει αποδείξει ο Γιάννης ο Μόραλης, ακόμα και στα δύσκολα, όταν κόψανε όχι με τη διαδικασία αυτήν της Δημοτικής Αρχής αλλά με την ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών να μην δώσουν οδηγούς και να μην δώσουν εργάτες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μαζευτεί η αποκομιδή. Μπορέσαμε και συνεννοηθήκαμε και κάναμε παρεμβάσεις στο Υπουργείο και βέβαια ήταν και ένας από αυτούς που δεν μας χτύπησε στις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Αντιθέτως, στη Θεσσαλονίκη, ο Κουτάρης, με τις πρώτες απεργιακές κινητοποιήσεις, φρόντιζε να φωνάξει ιδιώτες για να έρθουν να μαζέψουν και να σπάσουν την απεργία. Για να είμαστε ειλικρινείς. Πού θα διαφωνήσω τώρα με τον Γιάννη τον Μόραλη. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ότι πρέπει να διεκδικήσουν οι δήμαρχοι για τα δώρα και για τις διαδικασίες αυτές. Όμως, δεν ήταν δήμαρχος τότε. Το φωνάζαμε τότε πολύ δυνατά. Ότι η ΚΕΔΕ έπρεπε να υπερασπιστεί την τιμή και την αξιοπρέπεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τότε, όταν ξεκινήσανε οι πρώτες περικοπές στους εργαζόμενους, νόμιζαν οι αιρετοί ότι περικόπτοντας το μισθό των εργαζομένων και τα δώρα θα περισσέψουν χρήματα, άρα θα έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορέσουν να τα. Ναι. Αυτό λέγαμε κι εμείς. Και τότε καλούσαμε την ΚΕΔΕ, εκείνη την ΚΕΔΕ, να πάρει απόφαση να κλείσει τους Δήμους, δηλαδή δήμαρχοι να κλείσουν τους Δήμους, για να διεκδικήσουν να μην περικοπεί το 60% των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τότε το πιστεύανε, αλλά ήρθανε μετά, αφού περικόψανε και δεν το στηρίξανε, και δεν λέω τώρα, να κόψουν το 60-70% και ο Δήμαρχος να μην μπορεί να κλείσει σε πολλές περιοχές της χώρας, γιατί δεν έχουν επηρεάσει Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, να μην μπορούν να κλείσουν τέλα Κούβα, γιατί δεν έχουν λεφτά. Γιατί τους έχουν περικόψει. Εμείς λέμε και το φωνάζουμε πολύ δυνατά στην κυβέρνηση η οποία το έταξε αυτό ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός πρέπει να υπάρξει. Δυστυχώς ο κύριος Τσακαλώτοφ μας το απέκλεισε, μας είπε ότι θα πάμε μέσω δικαστηρίων. Εγώ δεν θέλω να πω ότι θα κερδίσουμε αν θα κάνουμε κουμπαρά οι δήμαρχοι, γιατί ξέρετε οι δικαστές
έχουν μια δική τους φιλοσοφία. Οι δικαστές δικάζουν τα δικά τους, τα παίρνουν τα αναδρομικά τους, τα παίρνουν όλα και μετά κάνουν συμφωνίες. Τους δίνει κάθε κυβέρνηση τα αναδρομικά και μετά περικόπτουν τον άλλον εργαζομένο για να βγουν τα δικά τους. Άρα πρέπει να είμαστε σε παγρύπνηση. Ούτε θα πω ότι θα κερδίσουμε τα δώρα, είτε θα βγάλουν οι δικαστές. Γιατί από ό,τι ακούσατε και ο υπουργός, ο κύριος Πετρόπουλος, είπε αν βγάλουν τέτοια απόφαση οι δικαστές, να τα πληρώσουν από την τσέπη τους. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε τι παιχνίδια εδώ παίζονται. Εμείς θα διεκδικήσουμε το 14ο μισθό. Έχουμε προχωρήσει για τη βοήθεια στο σπίτι. Έχει μείνει το ΕΣΠΑ και η παιδική σταθμή που θεωρούμε ότι είναι αδικία. 10 χρόνια εργαζόμενοι να μην έχουν μονιμοποιηθεί. Αλλά και βεβαίως πρέπει να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, τόσο στο διοικητικό προσωπικό, έλλειψη προσωπικού 50% είτε σε μηχανικούς, είτε σε παιδαγωγούς, είτε στο πιο απλό. Στην πιο απλή ειδικότητα πρέπει να το διεκδικήσουμε χωρίς πολλά να λέμε ότι θα κερδίσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε δυνατοί. Αύριο κάνουμε μια πολύ σοβαρή ημερίδα, μια ημερίδα η οποία το κάνει η Ομοσπονδία με επιστήμονες, με εξειδικευμένους επιστήμονες για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και τα εργατικά ατυχήματα, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση το τελευταίο διάστημα, το 2014 μέχρι το 2018, έχει 45 νεκρούς. Έχει εκατοντάδες τραυματίες, έχει και αν θα περάσει, γιατί βγαίνω σε όλη τη χώρα, δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς δουλεύουν οι συνάδελφοί μας, σε τι αντίξωες καταστάσεις δουλεύουν. Θα πρέπει να μπει ένα τέλος. Αύριο με την ημερίδα, καλώντας όλους τους συλλόγους να ακούσουν αυτούς τους εξειδικευμένους επιστήμονες για την υγιεινή και ασφάλεια, για να προχωρήσουμε και να προστατεύσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Σας κούρασα πολύ. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι εδώ στον Πειραιά. Να έχετε υγεία, να έχετε χαμόγελο και αισιοδοξία. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Μην ακούτε κανέναν. Ό,τι και αν ψηφίσετε την Κυριακή που θα έρθει, είτε στις δημοτικές, είτε στις περιφερειακές εκλογές, είτε στις βουλευτικές, ένα είναι το κόμμα τη Δευτέρα. Να είμαστε ενωμένοι για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιονδήποτε δήμαρχο, να απαντήσουμε και να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν έχει σκέπαστρο, δεν έχει κόμμα, έτσι πορευόμαστε και βέβαια και ο Κώστας Σοβελάνης που είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου, προσπαθούμε να τον εμβάλλουμε πέρα από την Πειραιά που μας δίνει και το κάνει, να τον εμβάλλουμε να τρέχει περισσότερο και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Να είστε καλά, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.